Όσον αφορά τις κρατήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει αύξηση στην Κρήτη όσον αφορά τις τιμές συγκριτικά με το 2023. Παρουσιάζεται μια αύξηση του 21% και επίσης υπάρχει και αύξηση όσον αφορά το μέσο όρο των ημερών κρατήσεων, όπου οι επισκέπτες στο νησί μας επιλέγουν κατά μέσο όρο να προβαίνουν σε κρατήσεις περίπου 5 ημερών προκειμένου να παραμένουν στο νησί μας. Αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός λόγω του ότι το νησί μας έχει μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση. Επιθυμούν οι περισσότεροι να δουν όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε κρατήσεις τύπου Airbnb για περισσότερες από 5 μέρες οι περισσότεροι. Επίσης, αυτό που παρατηρείται είναι ότι πλέον, σήμερα που μιλάμε το 2024, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, εάν κάποιος αναζητήσει στο ίντερνετ πόσες είναι οι διαθέσιμες κλίνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι διαθέσιμες κλίνες για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb είναι περισσότερες συγκριτικά με τις διαθέσιμες κλίνες που προσφέρονται από τα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτό το στατιστικό, αυτό προκύπτει είναι ότι είναι περισσότερα τα δωμάτια που παρέχονται μέσω Airbnb παρά τα διαθέσιμα δωμάτια που υπάρχουν στα ξενοδοχεία στο νησί μας. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι οι ιδιοκτήτες έχουν στραφεί στο θεσμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα ευκολότερο κέρδος συγκριτικά με την μακροχρόνια μίσθωση.